Είναι η στιγμή που η οδηγός του Γιωταχή κατηφορήσει την οδό Λεβίνου, διασχίζει κάθετα την λεωφόρο 62 Μαρτύρων και στη μοιραία αριστερή στροφή προς Γιώφυρο σημειώνεται η νέα τραγωδία στην άσφαλτο. Η 23χρονος οδηγός δικύκλου συγκρούεται πλαγιομετωπικά με το Γιωταχή που οδηγός 28χρονη οδηγός. Ο νεαρός βρέθηκε κάτω από τις ρόδες του Γιωταχή και βρήκε ακαριαίο θάνατο, με τις εικόνες να συγκλονίζουν διερχόμενους οδηγούς και δημότες. Σε αυτό ακριβώς το σημείο σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο. Ο νεαρός οδηγός ανέβαινε τον δρόμο, ενώ η οδηγός του Γιωταχή κατέβαινε την οδό Λεβίνου και επιχειρήσε να στρίψει και τότε συνέβη το μοιραίο. Καρφώθηκε από κάτω από ένα αμάξι. Εγώ με το που πέρασε η ταινία, να μην λέγανε ότι σκοτώθηκε λίγο. Ότι μπήκε κάτω από το αυτοκίνητο. Δυστυχώς, για την οικογένειά του, για τους γονείς του. Καθημερινό φαινόμενο είναι τα ατυχήματα. Χάνονται νέοι άνθρωποι. Γίνονται ατυχήματα στη διασταύρωση Λεβίνου. Κατεβαίνουν όλοι από τη Λεβίνου. Ναι. 62 Μαρτύρων είναι γρήγοροι, ανεβαίνουν. Ναι. Και γίνονται συνέχεια. Όπως το βλέπετε, παιδιά, ο δρόμος είναι αναστροφές. Το φρικτό τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τις 10.30 χθες βράδυ, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση, ενώ άμεσα στήθηκε μεγάλη επιχείρηση της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό του. Από τον κόσμο είδα μαζεμένο σε 11 το βράδυ τα αυτοκίνητα κλεισμένοι δρόμοι. Αυτό όμως το διστάβρο εδώ πρέπει να λάβουν τα μέτρα που θα σκοτώνται πολύ. Γίνονται πολλά ατυχήματα εδώ. Γίνονται, συνέχεια γίνεται. Θα πρέπει κάτι να κάνουν. Ότι πρέπει να προσέχουμε, πρέπει να φτιαχτούν οι δρόμοι. Οδηγούμε και όπως θέμε, δεν προσέχουμε καθόλου, δεν δίνουμε προτεραιότητα καμιά φορά στον άλλο οδηγό και συμβαίνει αυτό. Εγώ είμαι όλη μέρα στον δρόμο και το βλέπω καθημερινά αυτό το πράγμα. Αν δεν προσέχεις, θα σκοτώσεις ή θα σκοτωθείς. Δεν προσέχουν καθόλου τα παιδιά. Η σύγκρουση της μηχανής με το Γιωταχή ήταν σφοδρή και πλαγιομετωπική, με συνέπεια το θανάσιμο τραυματισμό του νεαρού οδηγού δικύκλου που κινούνταν από Γιώφυρο προς Χανιόπορτα. Πρέπει να προσέχουμε όλοι. Τι να πω, είναι θέμα προσεξίας. Να οδηγούν με κράνος, να είναι προσεκτικά. Ανεβαίνουν απάνω την 62 Μαρτύρων και κάνουν αναστροφή εδώ πέρα αμέσως. Πιτόπου, αμέσως αναστροφή. Έρχονται, χτυπάνε τα αυτοκίνητα εδώ τα παρκαρισμένα, κατεβαίνουν τη Λεβίνου και φεύγουν κατευθείαν απέναντι. Εδώ στο μαγαζί κοντεύαν να μπουν μέσα. Συνέχεια, κάθε μέρα γίνονται αυτά. Άλλα φεύγουν, χτυπάνε την νησίδα, ρίχνουν τις ταμπέλες. Τα πάντα γίνονται, αλλά ποιος μπορεί να κάνει κάτι γι' αυτό. Εγώ μπορώ, δεν μπορώ. Απλώς βλέπω, παρακολουθώ και λέω καλή τύχη, παιδί μου, τίποτα άλλο. Ο νεαρός οδηγός μεταφέρθηκε στο Βενιζέλη νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, με τη μαύρη λίστα των νεκρών της ασφάλτου να μεγαλώνει δραματικά στο νησί μας. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το θανατηφόρο τροχαίο ερευνώνται από την αστυνομία.